νομίζω είναι μια θετική μέρα, γιατί έχουμε και πολύ καλά νέα για την ημέρα. Ποια είναι τα καλά νέα, κύριε Σπανάκη μου? Έχουμε καταρχήν συμφωνία στο ECOFIN για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον η έμεση φορολογία που αφορά τους πάντες οδεύει προς μείωση, και είναι και μια μεγάλη επιτυχία της χώρας μας στο ECOFIN, όπου αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για μειωμένο ΦΠΑ και για μειωμένους συντελεστές, που σημαίνει για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους. Και αυτό είναι μια αρχή, θα έλεγα. Αλλά πέρα από αυτό το νέο, έχουμε και ένα άλλο δεύτερο νέο. Έχουμε τις θετικές δηλώσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, όπου έρχεται να βάλει μια σφραγίδα στα δεδομένα που δίνει η Eurostat στη τροχιά ανάπτυξης που έχει η χώρα μας το τελευταίο τρίμηνο, συγκριτικά και με τα περασμένα, έτη. Κύριε Σπανάκη. Και συγκριτικά, προσέξτε, και συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα πάρα πολύ σημαντική, διότι έχουμε τρία καλά νέα που αφορούν κυρίως την οικονομία, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης να έχεις τέτοια νέα, και συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα να είναι σε τόσο καλά επίπεδα, αυτό έρχεται και επιβραβεύει, έρχεται και επιβεβαιώνει ότι η πολιτική και κυρίως η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έπιασε τόπο και ήταν πετυχημένη. Κυρία Καφαντάρη, τι λέτε? Ο κύριος Σπανάκης μπήκε χωρίς ερώτηση. Αυτό, αυτό θεωρεί ότι πρέπει να αναδείξει σήμερα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, και η κυβέρνηση αυτό λέει, ότι την ώρα που εσείς τους κατηγορείτε, τουλάχιστον δεχτείτε εσείς μια πρώτη ερώτηση, την ώρα που εσείς τους κατηγορείτε για κακές επιδόσεις στην οικονομία, για εγκατάλειψη των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια, για λευκή πετσέτα απέναντι στην πανδημία, προκύπτουν θετικές ειδήσεις και από τη Γερμανία και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επικροτούν τις επιλογές μας. Ναι. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Θα λέγαμε θετικό αν η κυβέρνηση τολμούσε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Γιατί οι τιμές στα καύσιμα που έχουν πάρει την ανηφόρα, έχουμε γενικότερα ειδικούς φόρους οι οποίοι υπάρχουν, οι οποίοι πρέπει να μειωθούν. Εκεί θα ήταν θετικό, γιατί θα λέγαμε ότι αρχίζει μία αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Ναι, μεν η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα αυτή την εποχή και πανευρωπαϊκά, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως δεν αρκεί να την παρακολουθούμε και όλα να τα λέμε ότι οφείλονται στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο. Γιατί πραγματικά υπάρχουν χώρες οι οποίες και τις ραγδαία άνοδο των τιμών στα καύσιμα πήρανε κάποια μέτρα για πετρελαϊκές, για ενεργειακές, να το πω καλύτερα, εταιρείες. Και έτσι, ένα αυτό. Το δεύτερο, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια καλή μέρα όταν αυτή τη στιγμή η πανδημία είναι στο σημείο που βρίσκεται και τίνει, προσέξτε, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, να γίνει κανονικότητα 100 άνθρωποι την ημέρα να χάνουν τη ζωή τους. Λοιπόν, δεν είναι καλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει κάποια μέτρα συγκεκριμένα, αν θέλει, και το λέω αυτό με σαφήνεια και επίγνωση, γιατί βλέπουμε μόνο τον ιδιωτικό τομέα να ευνοεί, έτσι, και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας που δεν έβαλε την πλάτη που έπρεπε, δεν υποχρεώθηκε, να το πω πιο σωστά, από την ίδια την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, και τώρα έχουμε πάνω από γύρω στους 150 ανθρώπους διασωληρωμένους έξω από ΜΕΘ. Λοιπόν, πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Απ' την άλλη μεριά, και με αυτό θέλω να κλείσω, ένα νέο της ημέρας, και δεν πρέπει να το ξεπερνάμε, είναι το τι γίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Λίστα Πέτσα, που εκεί και ο υπεύθυνος της initiative της εταιρείας που κλήθηκε να καταθέσει, μίλησε ότι είχε εντολές σε ποιες εταιρείες θα δίνονται τα χρήματα. Αναφέρω συγκεκριμένα εφημερίδα η οποία, Φιλελεύθερος, πήρε 160-170 χιλιάδες, την άλλη μέρα έκλεισε, ενώ άλλα μέσα με παρουσία στον τύπο δεν πήραν. Και βέβαια και το ότι η κυβέρνηση ήταν ενήμερη από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων ότι δεν γίνονται έτσι οι αναθέσεις. Αλλά η κυβέρνηση το ξεπέρασε αυτό, το αγνόησε και προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στην εταιρεία, η οποία τεχνοκρατικά, όπως είπε ο υπεύθυνος,
μοίραζε αυτά τα χρήματα. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να πάψει να κρύβει τον κύριο Πέτσα και ο κύριος Πέτσας να έρθει στην Επιτροπή της Βουλής στην Εξεταστική, να τοποθετηθεί και να δώσει τις εξηγήσεις του. Γιατί ήταν αρμόδιος υπουργός τότε που δόθηκαν λεφτά για επικοινωνία όπως δόθηκαν και απ' την άλλη μεριά η κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι γνωστή. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κύριε Σπανάκη, να απαντήσετε, θα πάει ο κύριος Πέτσας στη Βουλή να καταθέσει. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω, επειδή είμαι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι εχθές είχαμε κατάθεση ενός συγκεκριμένου μάρτυρα, το όνομά του το ξέρουμε όλοι, ο οποίος είπε ξεκάθαρα, και αυτό φαίνεται το παραλείπει η κυρία Καφαντάρη, ότι είχαμε μια διαφανή διαδικασία. Το είπε ξεκάθαρα χθες ο μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή. Τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα πολιτικό αμοιέξοδο και προσπαθεί να δημιουργήσει. Το είπε ξεκάθαρα, και αν θέλετε να δούμε το σχετικό το βίντεο. Με ευρωπαϊκές ήδη βλέπω, και ήδη βλέπω ότι παίζετε το βίντεο, ήδη βλέπω ότι το παίζει το βίντεο. Μπορείτε να το δείτε, κυρία Καφαντάρη. Είπε ξεκάθαρα ο μάρτυρας ότι η διαδικασία ήταν με απόλυτη διαφάνεια. Τώρα δεν καταλαβαίνω εσείς τι θέλετε να βγάλετε. Και θέλετε να πείτε. Ακούστε να δείτε. Οι ερωτήσεις είναι πολλές. Ήταν εγκεφοριακός και γνωρίζετε. Οι συνεδριάσεις, βεβαίως, οι συνεδριάσεις είναι πολύ ωραίες. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε στις 10 και θα τελειώσουμε στις 2-3 το μεσημέρι, κυρία Ρεβή και κύριε Παυλόπουλε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μην προσπαθούμε να βάλουμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Ως στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει το στόχο του. Είχε ένα στόχο. Να βάλει λάσπη στον ανεμιστήρα και να αρχίσει να λέει διάφορα. Η Εξεταστική Επιτροπή κάνει τη δουλειά της. Έχει μια συγκεκριμένη θεσμική υποχρέωση, όπως προκύπτει μέσα από το Κοινοβούλιο και την ψηφοφορία που έχει ορίσει την Εξεταστική Επιτροπή. Θα κάνει τη δουλειά της με το παραπάνω καθημερινά. Έχουμε συνεδριάσεις, εξετάσεις μαρτύρων κλπ. Από εκεί και πέρα να περιμένουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Όμως μέχρι σήμερα, αυτό το οποίο καταθέτω στην εκπομπή σας, είναι ότι δεν υπάρχει καμία σκιά και κάτι το οποίο θέλει να δημιουργήσει για πολιτικούς λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Και νομίζω ότι αυτό. Πάμε και στον κύριο Αλαβάνο, κύριε Σπανάκη. Δεν οδηγεί πουθενά, ούτε μπορεί να στον κύριο Αλαβάνο να τοποθετηθεί, παρακαλώ. Ούτε μπορεί να σκεπάσει. Δεν θέλω να στερήσω χώρο από τον κύριο Αλαβάνο. Ούτε μπορεί να σκεπάσει. Κύριε Σπανάκη, ελάτε παρακαλώ. Και δεν μπορεί να σκεπάσει την έλλειψη προτασιακού λόγου που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αλαβάνε. Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Αρέβη, υπάρχουν δύο βασικά τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν ακτίδες αισιοδοξίας για την οικονομία, για τα νοικοκυριά, για τους εργαζόμενους, ή από την άλλη μεριά είναι όλα μαύρα. Κοιτάξτε, όσο οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι στις πόλεις, στους χωριούς, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πραγματικά στενάζουν κάτω από τα μέτρα τα οποία παίρνει αυτή η κυβέρνηση της ατομικής ευθύνης της Νέας Δημοκρατίας, που άφησε το λαό μας πραγματικά εκτεθειμένο και μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και αυτό, ξέρετε, να πω στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, δεν αλλάζει με την προσπάθεια να αλλάξουν την ατζέντα στη συζήτηση. Δεν αλλάζει ούτε με κουτοπονηργίες και κοροϊδίες, γιατί η πραγματικότητα φαίνεται ποια είναι. Ο λαός μας ξέρει, για παράδειγμα, ότι νοσηλεύονται άνθρωποι με κορονοϊό εκτός ΜΕΘ, διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, ότι είναι 33% του συνόλου. Mm-hmm. Ξέρει ότι αυτά περί 1.200 ΜΕΘ, ενώ θα έπρεπε να έχουμε 3.500 με βάση τις προδιαγραφές πριν την πανδημία, δεν ισχύουν. Ξέρει ότι οι 4.500 περίπου προσλήψεις που λέει ότι θα κάνει η κυβέρνηση σε υγειονομικούς για να καλύψουν, λέει, ανάγκες, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ήδη δουλεύουν στο σύστημα υγείας, στο δημόσιο, σαν επικουρική με ορισμένο χρόνο συμβάση κτλ. Άρα λοιπόν δεν αλλάζουν αυτά με κουτοπονηριές τέτοιου είδους. Αλλάζουν με την οργανωμένη πάλη της εργατικής τάξης, μέσα από τα συνδικάτα, τα σωματεία της, μέσα από το ΠΑΜΕ, για να κατακτήσουν τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Εκεί υπάρχει η ακτίδα ήλιου, εκεί υπάρχει η φωτεινότητα, εκεί θα βρούμε διέξοδο. Γιατί αλλιώς τα πράγματα θα πηγαίνουν πάρα πολύ αισθημα. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, για παράδειγμα, κρατάει κλειστά τα νοσοκομεία που κλείσανε 6 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και Λιμωδών. Είναι κοινή πολιτική. Αλλάζει σαν σκυτάλι χέρι σε χέρι σε κάθε αστική διακυβέρνηση που περνά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνησή του δεν τα άνοιξε αυτά τα νοσοκομεία, λέγω τώρα. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε
μνημόνια τα οποία αποφάσισαν οι προηγούμενοι και νέα, τα οποία έχουν φτάσει το λαϊκό εισόδημα στο σημείο που το έχουν φτάσει. Και αν θέλετε, η κατάσταση με τα κάψιμα, η κατάσταση με, με τις αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας, αποδεικνύει άλλο ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο έχουν και οι δύο αποδεχτεί, και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚΙΝΑ, της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης που θα έφερνε ανάπτυξη για όλους. Αποδείχνεται ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Όταν η τιμή του ρεύματος έχει φτάσει 180% πάνω. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν. Και να θυμίσω εδώ στους κυρίους και στις κυρίες που συζητάμε σήμερα το πρωί, ότι το ΚΚΕ και για το ζήτημα της πανδημίας έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη στελέχωση, για την ανάγκη εμβολιασμού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου, που έχουν ζητήσει να εμβολιαστούν στο σπίτι και δεν έχουν εμβολιαστεί ένα χρόνο μετά. Δηλαδή γι' αυτό δεν έχει ευθύνη κάποιος, η κυβέρνηση δεν ευθύνεται γι' αυτό. Μάλιστα. Ή να θυμίσω ότι ο εμβολιασμός χωρίς μέτρα περιορισμού της διασποράς, όπως οι ειδικοί έχουν καταλήξει, δεν είναι το ενδεδειγμένο μέτρο. Τη στιγμή που δεν έχουν πάρθει καθόλου μέτρα στα σχολεία, δεν έχουν πάρθει καθόλου μέτρα στους χώρους, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ακόμα σαραδελοποιείται ο κόσμος. Και βεβαίως έχει καταθέσει το ΚΚΕ και άλλη μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση, η οποία δεν έγινε αποδεκτή ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τα άλλα κόμματα της Βουλής. Mm-hmm. Που λέει το εξής απλό πράγμα. Κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ενέργεια. Που λέει κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Έτσι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο ελληνικός λαός. Βέβαια, αυτή είναι η λύση από σήμερα. Από εκεί, κύριε Αλαβάνε, θα λείψουν σημαντικά έσοδα. Γιατί θυμίζω γιατί είχε επιβληθεί αυτός ο ειδικός φόρος. Και πάντοτε όταν κόβεται κάτι, ψάχνουμε να βρούμε από πού θα αναπληρωθεί. Κύριε Παυλόπουλε, εντάξει, αλλά επειδή στην ίδια χώρα ζούμε όλοι. Στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και ο ελληνικός λαός θυμάται και ξέρει. Και η λίστα Πέτσα και τα εκατομμύρια που δόθηκαν θα μπορούσαν να έχουν δοθεί για τη στήριξη του λαού και του εισοδήματός του. Και τα δεκάδες εκατομμύρια που δόθηκαν στους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους για να ανταπεξέλθουν στην πανδημία θα μπορούσαν να έχουν δοθεί για να στηριχτεί ο εργαζόμενος λαός και οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι από αυτά τα πολύ διαφημιζόμενα 32 δισεκατομμύρια που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, το συντριπτικό ποσοστό του 90% θα πάει στους ιδιωτικούς ομίλους της πράσινης ενέργειας και της ψηφιακής οικονομίας. Είναι η αλήθεια. Τα περιμένουμε αυτά. Λέω, αλλά ναι, με βάση αυτά που έχει ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν, εκεί θα πάνε. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Σπανάκης. Είναι κύριε Σπανάκη, μην τις λέτε τις θέσεις έτσι σαν να έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ναι, να το πούμε πρώτα και να τα δούμε τα λεφτά, να δούμε και τις θέσεις. Μέχρι να πάνε γυρίσεις πρώτοι εσύ. Που ήμασταν πρωταγωνιστές πρώτοι στην απορρόφηση, οι μισθοί έπεσαν. Φτάσαμε στα 565 ευρώ. Ναι, ναι. Τότε που ήμασταν στην κορυφή της απορρόφησης του κονδυλίου του ΕΣΠΑ. Μια φράση, κυρία Καφαντάλη, για να υπάρχει. Αλλά πρέπει να οργανωθεί ο λαός. Μία κουβέντα θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή συζητείται στη Βουλή και αύριο θα είναι στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο για την απολιγνητοποίηση που αφορά τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολη. Και θέλω να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Αλαβάνος πριν. Η κυβέρνηση προσπαθεί με το νομοσχέδιο αυτό, με την πράσινη μετάβαση, όπως ονομάζει ο πράσινος πρωθυπουργός, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, έτσι, να πάμε σε απολιγνητοποίηση σε αυτές τις περιοχές, χωρίς σχέδιο, χωρίς την κοινωνία μαζί, έτσι, και χωρίς κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια άλλη αντίληψη, ναι μεν, μετάβαση σε απανθρακοποίηση πλήρη, όχι εσείς, απολιγνητοποίηση, στην αλλά της, πάντα μαζί με την κοινωνία, κυρία, και με σχέδιο για αυτές τις περιοχές. Κινδυνεύουν να ερημωθούν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την κυβέρνηση. Ελάτε, κυρία Καφαντάλη. Κυρία Καφαντάλη, δεν είναι απέχει τόσο πολύ η περίοδος της δικής σας διακυβέρνησης και εσείς θα πουλούσατε κομμάτι της ΔΕΗ, το ξεχάσατε αυτό. Να σας πω κάτι, επί κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια, κυρία, κύριε Παυλόπουλε, το ρεύμα αντί να ανέβει, μειώθηκε μεσοσταθμικά 12%. Σαν να έχει, υπήρχε κοινωνικά και ο κόσμος είχε φως. Ναι, ναι. Ξέρετε ότι τώρα γίνονται άνθρωποι. Όπως τοποθετήθηκε ο κύριος Σπανάκης νωρίτερα, ξεκινώντας την τοποθέτησή του χωρίς ερώτηση, ότι σήμερα είναι μια ιδηλιακή ημέρα για την Ελλάδα,
Έχουμε καλά μαντάτα από ECOFIN, το Δούνο του, πάμε καλά στην πανδημία. Έτσι ξεκίνησε ο κύριος Παλάκης. Ο κύριος Παλάκης νωρίτερα ξεκίνησε σαν να έπρεπε να κάνουμε πάρτι σήμερα, επειδή η Ελλάδα καλπάζει. Έτσι κι εσείς παρουσιάζετε την Ελλάδα σαν να παραδώσετε ένα παράδεισο και τώρα να έχουμε καμένη γη. Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας. Καλημέρα, καλημέρα. Αφορά ολόκληρη την Ελλάδα και το τουριστικό μας προϊόν. Γιατί να το δούμε. Να το δούμε, κύριε Σπανάκη. Κύριε Σπανάκη, όταν μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα ακίνητα, θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί και θα πάμε να πάρουμε ένα δεύτερο. Δεν πανηγυρίσουμε. Μιλάμε για κάποια δεδομένα. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.